Στο σημερινό εργαστήριο θα δούμε απλή γραμμική παλινδρόμηση, τις βασικές αρχές. Καταρχήν, πώς γίνεται η διαδικασία στο SPSS και τα πρώτα βασικά αποτελέσματα. Για το σημερινό εργαστήριο θα χρησιμοποιήσουμε το αρχείο δεδομένων Country 15 SAV. Πρώτον, δημιουργήστε το γράφημα διασποράς για τις μεταβλητές Life Expectancy και Birth Rate. Το ένα είναι το προσδόκιμο ζωής γυναικών και το άλλο οι γεννήσεις αναπληθυσμό 1.000 ατόμων. Δεύτερον, να εξετάσετε αν οι παραπάνω δύο μεταβλητές σχετίζονται. Προσαρμόστε το κατάλληλο μοντέλο εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε λίγο τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αυτά. Έχουμε κάποιες χώρες, 15 χώρες. Κάποιες είναι υπανάπτυκτες, κάποιες είναι ανεπτυγμένες. Έχουμε Γαλλία, Ολλανδία, έχουμε Τανζανία, Σομαλία. Και στην πρώτη μεταβλητή έχουμε τον πληθυσμό τους, τον πληθυσμό σε εκατομμύρια. Εδώ είναι το ποσοστό σε αστικές περιοχές και ούτω καθεξής. Είναι κάποιες μεταβλητές, αρκετές μεταβλητές, που αφορούν αυτές τις χώρες. Μας ενδιαφέρει το προσδόκιμο ζωής γυναικών. Αυτή η μεταβλητή. Προσδόκιμο ζωής γυναικών. Και δίπλα έχουμε το προσδόκιμο ζωής αντρών. Και το birth rate είναι οι γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους. Και θέλουμε να δούμε τι σχέση έχουν αυτές οι δύο μεταβλητές. Αν έχουν σχέση καταρχήν και μετά να δούμε τι σχέση έχουν. Καταρχήν, συμβαίνει το εξής. Σε φτωχές χώρες συνήθως υπάρχουν πολλές γεννήσεις. Ας πούμε στην Ινδία και σε αφρικανικές χώρες. Στις πλούσιες που είναι οι ευρωπαϊκές, στην Βόρεια Αμερική κλπ, έχουμε λίγες γεννήσεις. Οι πλούσιες έχουν και υψηλό προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή φαίνεται να έχουμε κάποια σχέση των μεταβλητών. Συγκεκριμένα φαίνεται να έχουμε το υψηλό προσδόκιμο ζωής που παραπέμπει σε πλούσιες χώρες να έχει λίγες γεννήσεις. Για να δούμε το πρώτο ερώτημα. Δημιουργήσε γράφημα διασποράς για τις μεταβλητές προσδόκιμο ζωής γυναικών και γεννήσεις αναπληθυσμό 1.000 ατόμων. Εδώ είναι ένα γράφημα διασποράς που θα μας δείξει αν έχουν γραμμική σχέση και τι σχέση έχουν, αν έχουν θετική, αρνητική κλπ. Graphs Legacy Dialogues και από εδώ διαλέγουμε το γράφημα. Το scatter dot είναι. Προφανώς μπορούμε να κάνουμε από αυτή τη διαδρομή πολλά διαγράμματα, όπως πίτα συχνοτήτων, ιστόγραμμα, θικόγραμμα και ούτω καθεξής. Παίρνουμε το απλό διάγραμμα και θα πάρουμε τις δύο μεταβλητές. Αυτό εδώ είναι το γράφημα.
έχουμε μία σαφή συσχέτιση, σαφή αρνητική συσχέτιση. Όσο αυξάνει η μία μεταβλητή, μειώνεται η άλλη. Και εδώ να σημειώσουμε ότι αυτά τα δεδομένα είναι πραγματικά. Δηλαδή, όντως, οι χώρες αυτές έχουν τις συγκεκριμένες τιμές, αυτές τις μεταβλητές. Παρότι δεν ζητείτε στα ερωτήματα, θα κάνω έναν συντελεστή συσχέτισης, να δούμε ότι θα βγαίνει η συσχέτιση ισχυρή. Ο συντελεστής μείον 0,968 είναι πάρα πολύ ισχυρός. Το αποτέλεσμα το επιβεβαιώνουμε και με το πι-βάλιου. Καταρχήν, πρώτα θα απαντήσουμε με βάση το πι-βάλιου, που είναι μικρότερο του 0,05. Είναι 0 στα τρία πρώτα δεκαδικά. Αλλά η τιμή είναι τόσο κοντά στο πλην 1 που δεν επιδέχεται σχόλια. Σχεδόν απόλυτη γραμμική συσχέτιση. Απόλυτη συσχέτιση σε ευθύνουσα ευθεία. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν οι μεταβλητές σχετίζονται. Το διαπιστώσαμε με το σχολιασμό του γραφήματος, κάναμε και ένα συντελεστή συσχέτισης. Και λέει, προσαρμόστε το κατάλληλο μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης. Λοιπόν, θα δούμε τη βασική διαδικασία για την γραμμική παλινδρόμηση. Και μετά θα δούμε τις επιπλέον επιλογές που υπάρχουν. Καταρχήν, αν και δεν διευκρινίζεται απόλυτα στην εκφώνηση, για εξαρτημένη μεταβλητή, για μεταβλητή μεγαλύτερου ενδιαφέροντος, θα επιλέξω το προσδόκιμο ζωής γυναικών. Ενώ το birth rate της γεννήσης θα τις βάλω για ανεξάρτητη μεταβλητή. Λοιπόν, αυτή είναι η απλή διαδικασία. Δεν επέλεξα καμία επιλογή από τα κουμπιά. Οι επιλογές από τα κουμπιά είναι πολλές. Λοιπόν, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Εδώ, στο πίνακα Model Summary, θα ασχοληθούμε με το σχολιασμό του R τετράγωνο, R square. Και εδώ γίνεται ένας έλεγχος για το πόσο καλό είναι το μοντέλο. Στον τέταρτο πίνακα έχουμε το βασικό αποτέλεσμα. Το βασικό αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η ευθεία. Από εκεί ξεκινάμε. Για την ευθεία θέλουμε δύο αριθμούς. Τον σταθερό όρο και τον αριθμό που πολλαπλασιάζεται με το χ. Ο σταθερός όρος λέγεται constant. Και ο συντελεστής του χ είναι μπροστά από την μεταβλητή μας. Βλέπουμε births per 1000 κατοίκους και δίπλα είναι το πλην 0,697 επί χ.
Αυτή είναι η εξίσωση. Βλέπουμε φθήνουσα ευθεία. Φθήνουσα ευθεία, αρκετά μεγάλος ο συντελεστής. Ας πούμε για καμία γέννηση το προσδόκιμο ζωής είναι 89,98. Αν το χ είναι 0. Που βέβαια χώρα που γεννήσεις να είναι 0, ανά 1000 κατοίκους δεν υπάρχει. Αυτό είναι το κύριο αποτέλεσμα. Το κύριο αποτέλεσμα λοιπόν είναι στην δεύτερη στήλη του πίνακα coefficients, εκεί που λέει Κωνσταντίνο σταθερός όρος και εκεί που και από κάτω έχουμε τον συντελεστή του Χ. Θα δούμε στο επόμενο εργαστήριο τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχουμε πόσο καλή είναι η διαδικασία. Τα κυριότερα αποτελέσματα από αυτούς τους πίνακες, τους τρεις πίνακες αποτελεσμάτων που έχουμε, ο πρώτος απλώς μας δίνει μία πληροφορία για τον αριθμό των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. Οι τρεις πίνακες των αποτελεσμάτων που έχουμε μας δίνουν αποτελέσματα κυρίως για το πόσο καλή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε. Το μόνο που θα πούμε σήμερα σε αυτό το εργαστήριο είναι για το R-square. Στον πίνακα Model Summary έχουμε το R και το R-square. Ειδικά για την απλή γραμμική παλινδρόμηση. Απλή γραμμική παλινδρόμηση σημαίνει μία εξαρτημένη, μία ανεξάρτητη. Το R-square προκύπτει από τον πίνακα Pearson αν υψωθεί στο τετράγωνο. Πριν υπολογίσαμε τον συντελεστή Pearson. Ήταν πλην 0,968. Το τετράγωνο του είναι αυτός ο αριθμός. 0,938. 0,938 είναι το R τετράγωνο. Το R τετράγωνο είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από 0,5. Όσο πλησιάζει το 1, τόσο καλύτερη προσαρμογή έχουμε στο μοντέλο. Κυρίως για δεδομένα οικονομετρικά, επιτυχάνουμε εύκολα τιμές μεγαλύτερες από 0,5. Ή να το πω αλλιώς, αν τα δεδομένα μας είναι οικονομετρικά, θα θέλουμε το μοντέλο για να έχει καλή προσαρμογή να έχει ένα R τετράγωνο μεγαλύτερο από 0,5. Στα ιατρικά, επειδή οι μεταβλητές είναι δύσκολο να περιγράψουν τον ανθρώπινο οργανισμό, ο ανθρώπινος οργανισμός έχει πάρα πολλές μεταβλητές για να περιγραφεί. Για να περιγραφεί η υγεία ενός ανθρώπου, θα δούμε ότι και χαμηλές τιμές του R τετράγωνο είναι ανεκτές αν τηρούνται κάποιες άλλες προϋποθέσεις που θα δούμε στα επόμενα εργαστήρια. Οπότε, για το σημερινό εργαστήριο έχουμε τελειώσει. Στο επόμενο θα δούμε την καλή προσαρμογή της μεθόδου, δηλαδή τι εφαρμόζουμε για να διαπιστώσουμε πόσο καλή είναι η μέθοδος που εφαρμόσαμε.